Πάμε λοιπόν να δούμε τα νέα μέτρα που αύριο, λοιπόν, παραμονή Χριστουγέννων. Ματαιώνονται όλες οι εορταστικές εκδηλώσεις σε δημόσιους χώρους. Ό,τι έχει να κάνει με φεστιβάλ, πανηγύρια, συναυλίες, οτιδήποτε έχει να κάνει. Συνδεθήκαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής με τη Σαντορίνη. Εκεί ο κύριος Ορφανός είχε βγει από το θεματικό χριστουγεννιάτικο πάρκο της Σαντορίνης και τι μας είπε, ότι δεν θα κλείσουν αυτοί οι χώροι, οι θεματικοί χριστουγεννιάτικοι χώροι. Τα θεματικά πάρκα δεν κλείνουν. Για πολύ ποιο σωστή λόγο, επισήμαση. Καθώς στην είσοδο ελέγχονται ποιος έχει πιστοποιητικό, ποιος έχει κάνει rapid, αν φοράει τη μάσκα του. Οπότε είναι ένα παραθυράκι και μία ανάσα για τους δήμους και την τοπική αυτοδιοίκηση και για εργαζομένους και για επιχειρηματίες που έχουν οικιάσει ένα χώρο και δεν θέλουν βέβαια παραμονές να κλείσει. Σε κάθε περίπτωση όμως, όλες οι υπόλοιπες εκδηλώσεις σε δημόσιους ανοιχτούς χώρους ματαιώνονται. Πάμε τώρα στο δεύτερο μέτρο. Η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Πλέον από αύριο, με το που θα βγαίνουμε από το σπίτι μας, πρέπει οπουδήποτε και αν πάμε, οπουδήποτε και αν κυκλοφορήσουμε, είτε στην εργασία μας, είτε στην αγορά, είτε σε ένα εστιατόριο. Πρέπει να φοράμε τη μάσκα. Είτε έχει, είτε δεν έχει συνωστισμό. Είτε έχει, είτε... Πολύ σωστά. Είναι παντού υποχρεωτική χρήση μάσκας και βεβαίως θα υπάρχουν και πρόστιμα, έτσι. Η υποχρεωτική χρήση μάσκας. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται σε σούπερ μάρκετ και μέσα μαζικής μεταφοράς. Εκεί πρέπει να φοράμε είτε διπλή μάσκα, είτε χρήση μάσκας αυξημένης προστασίας τύπου KN95. Ο κύριος Παπαδάκης αργότερα θα μας εξηγήσει και τι εννοούμε όταν λέμε για τη συγκεκριμένη μάσκα προστασίας KN95. Άρα σε σούπερ μάρκετ και μέσα μαζικής μεταφοράς, διπλή μάσκα ή τη μάσκα KN95. Οι επισκέπτες που έρχονται στη χώρα μας, υπάρχει ισχυρή σύσταση για επανάληψη του τεστ. Βεβαίως τώρα μπαίνουμε... Δηλαδή μετά το PCR ακριβώς, έχουμε και θα πρέπει τεστ. Δεύτερη και τέταρτη, είναι ισχυρή σύσταση, καλό είναι να γίνεται. Δεύτερη και τέταρτη μέρα από την είσοδό τους λοιπόν στη χώρα προχωράνε στα τεστ αυτά. Και ισχυρή σύσταση για self-test πριν από κάθε κοινωνική εκδήλωση. Ας πούμε, θέλεις να πας σε ένα ρεβεγιόν, ακόμα και αν είναι σε σπίτι. Από μόνο σου δηλαδή χρειάζεται... Δηλαδή το αφήνεις στην κοινωνική ευθύνη. Το αφήνεις στην ατομική ευθύνη. Στην ατομική... κοινωνική, πάμε ατομική, ναι, ευθύνη. Ατομική ευθύνη. Οπότε ορισμένοι μπορεί να μην δείξουν, ναι, ατομική. Καλό θα είναι ευθύνη, όμως βαλιά, και ιδιαίτερα για τους νέους που θα βγουν να μα πάνε... Μα εδώ είναι το πρόβλημα, ότι στηριζόμαστε μέχρι και σήμερα στην ατομική ευθύνη και έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Έτσι δεν είναι? Και ενώ έχουν διατεθεί δωρεάν self-test, από ό,τι έχουμε τις εκτιμήσεις από τους φαρμακοποιούς, οι άνθρωποι δεν πάνε να τα πάρουν. Υπενθυμίζω ότι μπορούμε να προμηθευτούμε 2 δωρεάν self-test από τα φαρμακεία, όμως μέχρι και σήμερα υπάρχει μειωμένη κίνηση στα self-test. Αυτά λοιπόν είναι τα μέτρα που θα ισχύσουν. Πάμε και στην επόμενη κάρτα εντάχει μέχρι τις 2 Ιανουαρίου. Και όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, από τις 3 Ιανουαρίου τι εξετάζεται? Εξετάζονται νέα μέτρα στη διασκέδαση σε σχέση με το ωράριο. Αυτό που είπαμε. Ας πούμε να κλείνουν νωρίτερα τα καταστήματα εστίασης. Αθλητικές εκδηλώσεις, γήπεδα δηλαδή, αν θα εισέρχονται θεατές. Και τηλεργασία ενδεχομένως να υπάρξουν άλλα. Και σε δημόσιες υπηρεσίες, εκεί που βολεύει. Υπάρχει πάντως και εδώ ένας αστερίσκος ότι οι ειδικοί θα συνεδριάσουν στις 27 του 27. μήνα. Αν τυχόν η κατάσταση αρχίζει και ξεφεύγει, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, τα μέτρα έρχονται, μετατοπίζονται λίγο νωρίτερα πριν τις 3 Ιανουαρίου. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε τώρα στον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης. Έχουμε νέα μέτρα να μας τα εξειδικεύσει κατά κάποιο τρόπο. Κύριε Παπαδάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και χρόνια πολλά για καλά Χριστούγεννα σε όλους. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, κύριε Παπαδάκη. Πάνω κάτω τα περιμέναμε, η αλήθεια είναι, και για τη μάσκα σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους βέβαια. Και θα υπάρχουν και πρόστιμα, έτσι? Μα τα πρόστιμα πάντα υπήρχαν. Υπήρχε η χρήση μάσκα σε εξωτερικούς χώρους, βέβαια με συνωστισμό, πολύ σωστά όπως είπατε. Πλέον έχουμε καθολική χρήση. Είναι δύο μέτρα που είχαν προταθεί και με την έλευση της Δέλτα. Τελικά τα είχαμε αποφύγει. Τώρα όμως με την Όμικρον, που η μεταδοτικότητά της είναι 70% μεγαλύτερη από τις Δέλτα, δεν μπορούσαμε να τα αποφύγουμε. Θέλουμε να πούμε σε αυτό το σημείο λίγο γιατί οι πολίτες πρέπει να ξεκαθαρίσουν τι θα πει η δική μας προστασίας KN95. Το KN95 είναι ένας τύπος. Μπορεί να την βρουν και FFP2 ή NI95 σκέτο. Αυτές οι μάσκες έχω εδώ να σας δείξω, είναι οι τριγωνικές, μπορεί να είναι λευκές συνήθως, αλλά πλέον τις βρίσκουμε και χρωματιστές, και είναι η προστασία με αποτέλεσμα να συγκρατούν το 95% των σταγονιδίων παύλα σωματιδίων μεγέθους 0,3 μάικρον και πάνω, που σημαίνει λοιπόν σίγουρα συγκρατούν τα σταγονίδια που περιέχουν το νέο κορονοϊό, σίγουρα μας προστατεύουν, αλλά ακόμα αυτό και το 5% βλέπετε
πρέπει για να αποφύγουμε τη μόλυνση και ο ένας να φοράει και ο άλλος και να τηρήσουμε και την απόσταση. Είναι μίας χρήσης οι μάσκες αυτές, συγγνώμη που σας διακόπτω. Αυτές οι μάσκες είναι μίας χρήσης, πολύ σωστή η ερώτησή σας, όμως επειδή είναι ιδιαίτερα ακριβές, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει είτε μπορεί να τις χρησιμοποιούμε μέχρι και ένα 8ωρο, δηλαδή εκτεταμένη χρήση, ή μπορούμε... Αυτό είναι λίγο δύσκολο, να σε ένα φούρνο, φτάνοντας στους 80 βαθμούς και πάνω, να την απολυμάνουμε. Νομίζω ότι είναι ακραίο, περιέχει κινδύνους να λιώσουν τα λαστιχάκια, έχει και μεταλλικό έλασμα εδώ πάνω, οπότε δεν μπορούμε να τη βάλουμε σε μικροκυμάτων, άρα καλύτερο είναι να τη φοράμε αυτό το 8ωρο και μετά να πετιέται. Δηλαδή αν αυτό το 8ωρο να τη βγάλω, να την αφήσω στο τραπέζι, να την ξαναβάλω, να μπει στη τσάντα μου, να την ξαναβάλω, αυτή είναι εκτεταμένη χρήση? Όχι, εννοώ συνεχόμενα. Το να έχω τη μάσκα και να την κατεβάσω, αν εννοείται αυτό εδώ, να την έχω στο χέρι μου. Αυτό είναι τακτικές που είναι λάθος, γιατί η μάσκα θα έχει συγκρατήσει οπωσδήποτε ρήπους και παθογόνους μικροοργανισμούς και ανά πάσα στιγμή εκτίθεται το πρόσωπό μου, τα μάτια μου και το στόμα μου. Άρα λοιπόν εννοώ συνεχόμενη 8ωρη χρήση. Αν τώρα τη βγάζουμε προσεκτικά και την ξανατοποθετήσουμε προσεκτικά, ναι, μπορούμε να το κάνουμε αυτό εντός της ημέρας. Αν τώρα δεν θέλουμε να επενδύσουμε σε αυτή τη μάσκα, έχει διατυπωθεί και υπάρχει και σε εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας η διπλή. Όταν όμως λέμε διπλή, όχι δύο χειρουργικές, η χειρουργική θα μπει και από πάνω της θα μπει η φασμάτινη. Έτσι. Δεν μιλάμε για δύο χειρουργικές ή δεν μιλάμε βέβαια σε καμία των περιπτώσεων για δύο υψηλής προστασίας. Δεν εννοείται δύο υφασμάτινες και εννοείται δεν χρησιμοποιούμε μία απλή υφασμάτινη για να μπούμε σε αυτούς τους χώρους όπως είναι τα μέσα μεταφοράς, όπως είναι τα σούπερ μάρκετ. Άρα μία χειρουργική και μία υφασμάτινη προτείνεται. Αυτό είναι το πιο σωστό. Δεν το προτείνω εγώ. Ναι, είναι βάση της εγκυκλίου. Mm-hmm. Ναι. Όχι δύο χειρουργικές. Είναι mm-hmm. λάθος. Όχι βέβαια και δύο υψηλής προστασίας, γιατί δεν θα μπορούμε να αναπνεύσουμε και να εκπνεύσουμε σωστά και θα εκφεύγει ο αέρας από τα πλαϊνά. Άρα αυτή είναι η σειρά που σας είπα, ή υψηλής προστασίας ή μία χειρουργική και από πάνω μία φασμάτινη. Να υπάρχουν ρωτήσω. Και ένα τελευταίο, γιατί κυκλοφορεί στο εμπόριο FFP2 με φίλτρο, δεν ξέρω αν το βλέπετε, αυτές απαγορεύονται, διότι μέσω του φίλτρου μπορεί πάλι να εκπνεύσω στα γονίδια του ιού. Άρα λοιπόν, χωρίς να έχουν βαλβίδα οι μάσκες υψηλής προστασίας. Να ρωτήσω τώρα κάτι σχετικά με τα μέτρα. Γιατί υπάρχουν πολλές απορίες. Και τώρα που είμαστε στις γιορτές, σίγουρα θα επιλέξουμε να πάμε και σε κάποιο εστιατόριο, σε ένα κατάστημα εστίασης. Εκεί φοράμε τη μάσκα, πρέπει να φορέσουμε τη μάσκα και να μπούμε και μετά, όταν θα πιούμε τον καφέ μας ή θα φάμε, να τη βγάλουμε και μετά να την ξαναβάλουμε. Και επίσης υπάρχει ισχυρή σύσταση για self-test, να έχουμε self-test μαζί μας. Ωραία. Όπως γνωρίζετε, πριν καταργηθεί η χρήση μάσκας παντού, το πρωτόκολλο έλεγε ότι εισέρχομαι στο κατάστημα, είτε εστιατόριο είτε καφετέρια, με τη μάσκα μου, μέχρι να παραγγείλω και μέχρι να έρθουν αυτά που έχω παραγγείλει, τη φορώ. Και όταν είναι να πιω τον καφέ μου ή να φάω, τότε την κατεβάζω. Οπότε και τώρα επανέρχεται αυτό το μέτρο, ότι καθόμαστε, συζητάμε, εφόσον δεν τρώμε ή δεν πίνουμε, με τη μάσκα. Εννοείται δε, όταν χρειαστεί να πάμε στην τουαλέτα ή όταν είμαστε από τον εξωτερικό χώρο, δεν τη βγάζουμε καθόλου και εισερχόμαστε μέσα. Όπως πολύ σωστά είπατε, δόθηκαν δύο self-test. Είχε δοθεί και ένα το προηγούμενο διάστημα. Αυτό το τεστ είναι ένα μέτρο πρόληψης, δηλαδή δείχνει μια εικόνα, αλλά δεν είναι το μοναδικό μας όπλο. Δεν σημαίνει ότι θα βγούμε αρνητικοί στο self-test και δεν θα τηρήσουμε κανένα μέτρο, δεν θα φορέσουμε μάσκα, δεν θα τηρήσουμε τις αποστάσεις, καθαρά χέρια, σωστή ατομική υγιεινή. Αυτά παραμένουν και είμαστε δεν είμαστε εμβολιασμένοι και κάνουμε δεν κάνουμε το οποιοδήποτε, όχι μόνο self-test και rapid test, που σημαίνει ότι είμαστε αρνητικοί, ναι, σε κάποια συγκεκριμένη χωροχρονική στιγμή, έτσι. Απλά επειδή λοιπόν για την ισχυρή σύσταση, κύριε Παπαδάκη, γιατί υπάρχουν απορίες, μια οικογένεια υπάρχει περίπτωση να μην μπορεί να μπει σε ένα κατάστημα εστίασης επειδή δεν θα έχει φέρει ένα self-test, υπάρχει περίπτωση, έχει αυτή όχι, τη δικαιοσύνη. Όχι. Όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Εφόσον είναι εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες, θα μπουν κανονικά. Το παιδί, βέβαια, αν στην ηλικία 4 με 17 μπορεί να έχει το self-test, μάλλον απαιτείται να έχει το self-test
αν δεν είναι εμβολιασμένο. Άρα λοιπόν αυτή η απέτηση είναι μόνο για τα παιδιά. Η υπόλοιπη είναι ένα προληπτικό εθελοντικό μέτρο και η πολιτεία μας καλεί να το κάνουμε συνειδητά, όχι όμως δεσμευτικά για να εισέλθω σε κάποιο χώρο. Άλλωστε δεν θα μπορούσα να εισέλθω μόνο με ένα self-test σε αυτούς τους χώρους εστίασης. Όπως συστήνεται και το μέτρο για το όταν ερχόμαστε από το εξωτερικό, γνωρίζετε τώρα, επιβλήθηκε ήδη, είναι νόμος του κράτους. Σωστά, το PCR. Ακόμα και, ναι, ή PCR 72 ώρων, ναι, ή rapid test 24 ώρων. Είναι αυτή η ατομική στροφή στην ατομική ευθύνη που είμαστε πριν από λίγο με τη Βάλια. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει δουλέψει, κύριε Παπαδάκη, μέχρι και σήμερα αυτή η στροφή στην ατομική ευθύνη. Κάποιοι συνειδητά το έχει δουλέψει, αλλά χρειαζόμαστε ακόμα να πείσουμε και μια μικρή μερίδα ανθρώπων που απαξιεί τα μέτρα, απαξιεί τα rapid, απαξιεί τα self-test. Είχαμε φαινόμενα πλαστών, έτσι, και εδώ στην Κρήτη, τα γνωρίζετε. Βέβαια. Rapid. Άρα λοιπόν οφείλουμε και οι υπόλοιποι, όλη η κοινωνία οφείλει να το κάνει. Αν το κάνουν λίγοι ή τέλος πάντων πολλοί, αλλά πάλι υπάρχουν λίγοι, δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καθημερινά έχουμε διαφορετικά δεδομένα. Θέλουμε τη συμβολή σας στην ενημέρωση του κόσμου το επόμενο διάστημα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.